Γεια σας φίλες μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα πλέξουμε μαζί ένα απλό και εύκολο γυλαίκο. Η εποχή είναι κατάλληλη να ξεκινήσουμε να πλέκουμε κάποια ρούχα όχι τόσο βαριά. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν. Εγώ είχα κατέβει στην Αθήνα και πήγα στο The Nighting Club στη Νέα Ιωνία και πήρα κάποια νήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό, το Bonus Chunky. Είναι ένα νήμα χοντρό αλλά πολύ μαλακό. Έχει αυτά τα κομπάκια μέσα και το κάνει ιδιαίτερο. 100 γραμμάρια, 100% ακριλικό νήμα. Μας δίνει περίπου 137 μέτρα και συστήνει βελονάκι νούμερο 6. Εγώ όμως θα το πλέξω με νούμερο 7. Πάμε να δούμε πόσο απλά και εύκολα μπορούμε να το κάνουμε. Ξεκινώντας και κάνοντας την αρχική μας αλυσίδα. Πλέκοντάς τη χαλαρά, τόσο ώστε να καλύπτει την περιφέρειά μας. Έχω κάνει μία αλυσίδα που όταν την τύλιξα γύρω μου, αγκάλιασα την περιφέρειά μου, το πιο φαρδί σημείο μου που σε μένα είναι η κοιλιά μου. Κάνοντας λοιπόν αυτή την αρχική αλυσίδα, αγκάλιασα το ύψος της κοιλιάς και είδα ότι μου αρκεί. Προσεκτικά λοιπόν ισιώνουμε την αλυσίδα μας να μην μας στρίψει η αρχική αλυσίδα. Σιγά σιγά την ξεστρίβουμε αν χρειαστεί και πάμε και μπαίνουμε στον πρώτο της πόντο και ενώνουμε κλείνοντας με ένα βουβό. Μία αλυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο μπαίνω και κάνω ένα άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω τον επόμενο πόντο και μπαίνω στον επόμενο κάνοντας ένα άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα κενό και μπαίνω στον επόμενο άριχτο. Έτσι θα συνεχίσω όλη μου τη σειρά γύρω-γύρω κάνοντας μία αλυσίδα στον αέρα, ένα άριχτο, αφήνοντας βέβαια ένα κενό στην προηγούμενη σειρά. Πολύ μαλακό το νήμα μου και με βελονάκι νούμερο 7 πάρα πολύ ευχάριστο το πλέξιμο, γλιστράει, μου δίνει αφράτο αποτέλεσμα, όμορφο, περνάει εύκολα το βελονάκι μέσα. Το σπουδαιότερο για μένα δεν τζιμπάει καθόλου. Έκανα λοιπόν όλη μου την αλυσίδα γύρω γύρω περιμετρικά. Και φτάνω στην αρχή της, κλείνω με ένα βουβό μετά από την τελευταία αλυσίδα στον αέρα, κλείνω με βουβό στον πρώτο πόντο άριχτο που ξεκίνησα και τώρα δεν θα κάνω αλυσίδα στον αέρα παρά θα μπω με βουβό στο κενό, το αμέσως επόμενο κενό μετά τον πόντο, αλυσίδα στον αέρα τότε και άριχτο. Αυτό το έκανα για να αλλάξω σειρά. Δηλαδή, αφού ενώσουμε με βουβό, πάμε και μπαίνουμε πάλι με βουβό στο επόμενο κενό που έχουμε για να δημιουργήσουμε το άριχτο ποδαράκι μας. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο κάνοντας μέσα στο κενό της προηγούμενης σειράς που είχαμε κάνει με την αλυσίδα στον αέρα ένα άριχτο, πάνω από το ένα άριχτο της προηγούμενης σειράς κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα. Συνεχίζω έτσι για όλη τη σειρά γύρω-γύρω. Θα σας πω ότι μπορείτε είτε να αλλάζετε σειρά όπως σας έδειξα, είτε να πλέξετε σπιράλ χωρίς ένωση, φτάνοντας εδώ δηλαδή κάνουμε μια αλυσίδα στον αέρα και μπαίνουμε κατευθείαν στον επόμενο πόντο και κάνουμε άριχτο, οπότε πλέκουμε σπιράλ, είτε αλλάζοντας σειρά όπως έκανα εγώ τώρα. Αυτή είναι η πλέξη μας, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, είναι εύκολη και πλέκουμε κυκλικά για το φάρδος που θέλει κάθε μία από εμάς, μετρώντας μόνο την αρχική της αλυσίδα.
Πλέκουμε λοιπόν για ένα κομμάτι και μετά θα ανοίξω πάλι το βίντεο για να σας δείξω πώς στενεύω. Πάμε να σας δείξω τι έχω κάνει. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτή η πλέξη για μένα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι επίπεδη, λία, δεν δίνει παχύ αποτέλεσμα και είναι ιδανική όταν δεν θέλουμε όγκο στο πλεκτό μας. Εγώ έπλεξα ένα κομμάτι λοιπόν, το οποίο το φόρεσα, το πέρασα στην περιφέρειά μου. Ξεκινάει από το ύψος που είναι οι τσέπες, λίγο κάτω από τις τσέπες του παντελονιού, και μέχρι εκεί που ξεκινάει η μέση μου έβαλα ένα σημάδι. Σε αυτό το σημείο απλά άλλαξα βελονάκι και από το νούμερο 7 που έπλεκα έπεσα στο νούμερο 5 και έκανα ένα κομμάτι γύρω στα 10 εκατοστά, μια παλάμη, με το νούμερο 5 το βελονάκι, ώστε στένεψε και έκανε από μόνο του μεσάτο το ρούχο. Τρομάρα μου, ήθελα και μεσάτη καζάκα, αλλά γλιτώνεις κάποια κιλά εμφανισιακά με αυτό το κολπάκι. Όταν τελείωσα λοιπόν το κομμάτι που αφορά τη μέση μου, γύρισα στο βελονάκι νούμερο 7 και συνέχισα να πλέκω ξανά το ίδιο πράγμα, άνοιξε το πλεκτό μου πάλι και το ξαναδοκίμασα, αφού έπλεξα ένα κομμάτι που θεώρησα ότι είναι αρκετό, το φόρεσα λοιπόν για να δω αν με φτάνει μέχρι τη μασχάλη. Από το ύψος λοιπόν κάτω από τις τσέπες του τζιν μέχρι τη μασχάλη ήταν για μένα το ιδανικό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μία από εσάς μπορεί να το κάνει όσο μακρύ θέλει. Δεν είναι υποχρεωτικό πρώτα απ' όλα να αλλάξετε βελονάκι και να το κάνετε μεσάτο, αλλά κάνετε μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι αν θέλετε να είναι πιο μακρύ. Αν αλλάξετε βελονάκι, πάλι κάνετε μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι. Άρα πλέκετε όσο θέλετε εσείς από τη μασχάλη μέχρι εκεί που θέλετε να φτάνει. Όταν έφτασα λοιπόν εκεί που μου αρκεί εμένα, γύρισα, έστριψα το πλεκτό μου και το σημείο που τελειώνει η σειρά μου είναι το σημείο που είναι κάτω από τη μία μασχάλη. Συνήθως αυτά τα πατρών λένε ότι διπλώνεις αυτό το κομμάτι στη μέση και αυτό είναι το μπροστινό και αυτό το πίσω. Σας έχω ξαναπεί ότι σε μένα αυτό το πατρόν δεν λειτουργεί, έχω μεγαλύτερο στήθος και μικρότερη πλάτη και αν το χωρίσω στη μέση, πίσω στην πλάτη θα μου είναι φαρδί και μπροστά θα μου είναι τσίτα. Εγώ λοιπόν το φοράω, λέω ότι αυτό το σημάδι εδώ είναι κάτω από τη μία μου μασχάλη και πάω με ένα ποντοδείκτη και βάζω σημάδι στο άλλο σημείο, στην άλλη μασχάλη από κάτω. Εάν το δείτε λοιπόν, δεν είναι ακριβώς στη μέση που λένε, εγώ θέλω λίγο πιο πολύ μπροστά. Εγώ έτσι λοιπόν λειτουργώ σε αυτά τα πατρών, το δοκιμάζω, ακόμα και αν είναι για κάποιον άλλον, υπολογίζω περίπου αν έχει στήθος, αν έχει μικρή πλάτη, αν έχει μεγάλη πλάτη και πράττω ανάλογα στο θέμα του μοιράσματος του πλεκτού στις μασχάλες. Και αφού λοιπόν το χωρίζω και ξέρω ότι αυτά τα βγάζω είναι περιττή, τα έβαλα σημάδια για να σας δείξω που άλλαξα βελονάκι. Δεν έκανα μείωση πόντων, απλά άλλαξα βελονάκι. Και πάμε. Αφού λοιπόν ξέρω ότι εκεί είναι τα σημάδια για τη μασχάλη μου, ξέρω ότι αυτό το πιο στενό κομμάτι είναι η πλάτη μου. Θα ξεκινήσω λοιπόν από εκεί που είμαι. Με άριχτο, κανονικά, κάνω την πλέξη μου, άριχτο αλυσίδα στον αέρα, μέχρι το σημείο που έχω βάλει το ποντοδείκτη. Φτάνω λοιπόν πριν το ποντοδείκτη, σταματάω εδώ, αφήνω τον τελευταίο πόντο για να έχω και λίγο κενό για τη μασχάλη από κάτω. Με βολεύει κιόλας γιατί αυτός ο πόντος είναι το τελευταίο μου άριχτο, μια αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Ξεκινάω με ένα άριχτο, υποχρεωτικά επειδή είναι η άκρη, ξεκινάμε με άριχτο. Το επόμενο είναι αλυσίδα στον αέρα, άριχτο θα το κάνω. Δηλαδή κάνουμε δύο άριχτα σε αυτή τη σειρά. Και συνεχίζω κανονικά την πλέξη μου. Αλυσίδα στον αέρα, άριχτο στο επόμενο κενό. Θα δείτε λοιπόν ότι αυτή η πλέξη, όταν την πλέκουμε μπρος-πίσω, πηγαίνουμε και ερχόμαστε σειρά, στη μία σειρά ξεκινάμε με δύο άριχτα, στην άλλη με ένα. Δύο άριχτα λοιπόν κατέληξα, μία αλυσίδα στον αέρα και ο πρώτος μου πόντος πάντα πρέπει να είναι άριχτος, ο επόμενος τι θα είναι, αλυσίδα στον αέρα γιατί από κάτω έχω άριχτο. Να θυμάστε λοιπόν ότι στη μία σειρά μας βγαίνει να ξεκινήσουμε με δύο άριχτα, ενώ στην άλλη σειρά κανονικά με ένα άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα.
Τελειώνω τη σειρά μου με ένα άριχτο όπως ξεκίνησα. Αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και πάλι σε αυτή τη σειρά μου βγαίνει να κάνω δύο άριχτα. Αλυσίδα στον αέρα και πάμε στο επόμενο κενό. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω και θα κάνω το κομμάτι που αφορά την πλάτη μου. Επέλεξα στην πλάτη να συνεχίσω και να κάνω αυτή την πλέξη για να είναι λία και στρωτή επάνω μου. Και πάμε να σας δείξω τι έκανα στο μπροστινό. Πάλι αφήνω τον πόντο που είναι πριν το ποντοδείκτη και μπαίνω στο πρώτο μου κενό. Θα ενώσω νέο νήμα κάνοντας μια θηλιά και περνώντας τη στον πόντο. Και πάμε να σας δείξω μια απλή και εύκολη πλέξη. Ξεκινάω κάνοντας μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον ίδιο πόντο και βγαίνω και τους δύο μαζί μία και έξω. Δείτε, παίρνω νήμα, βγαίνω από το πρώτο κομμάτι του πόντου μου και μετά παίρνω νήμα και βγάζω και τους άλλους δύο. Παίρνω νήμα, βοηθάω με το χέρι μου και βγάζω το νήμα μου από τον πρώτο πόντο, παίρνω νήμα και κλείνω τους άλλους δύο. Στον ίδιο πόντο ξαναμπαίνω και βγαίνω μία και έξω, σαν να κάνω βουβό, αλλά ενώ είναι άρρηχτο. Βοηθάω με το χέρι μου τον πόντο και τους βγάζω και τους δύο μαζί στο δεύτερο πόντο. Πάμε στο επόμενο κενό που έχουμε δημιουργήσει με την αλυσίδα στον αέρα. Ένα αυτό το μισό ποδαράκι το περίεργο που κάνουμε, ένα μισό ποδαράκι σαν βουβό. Στον ίδιο πόντο πάντα. Κοιτάξτε, το βοηθάω με το χέρι μου, βγαίνω πρώτα από την πρώτη θηλιά και μετά παίρνω νήμα και βγαίνω και από τις δύο. Τον δεύτερο πόντο που κάνω στο ίδιο κενό, παίρνω νήμα και βγαίνω μία και έξω, βοηθώντας πάντα με το χέρι μου. Γιατί είναι λίγο στριμμένη η θηλιά, θα το δείτε αν το κάνετε, και δεν βγαίνει εύκολα το βελονάκι μία και έξω. Το βοηθάω όμως με το χέρι μου, τραβάω λίγο τον πόντο μπροστά. Στο επόμενο κενό, παίρνω νήμα, βγαίνω από την πρώτη θηλιά, παίρνω νήμα, βγαίνω και από τις δύο. Παίρνω νήμα, βγαίνω και από τις δύο θηλιές μία και έξω, σαν βουβό. Αλλά είναι μισό ποδαράκι. Δύο πόντους σε κάθε κενό λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο τηρώ και τους πόντους μου και δεν έχω ούτε αύξηση ούτε μείωση. Και δημιουργούνται αυτά τα κομπάκια. Φτάνω μέχρι το σημείο, μέχρι τον πόντο που είναι πριν το άλλο σημάδι, την άλλη άκρη της μασχάλης μου. Έφτασα λοιπόν στο τελευταίο κενό, στην τελευταία τρυπούλα που πατάω. Αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Κάνω μισό ποδαράκι, αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Πάμε για την επόμενη σειρά. Ξεκινάω με μισό ποδαράκι στον πρώτο πόντο και από εδώ και πέρα θα επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις τρύπες που έχουν δημιουργηθεί. Και κάνω ακριβώς την ίδια πλέξη. Στην ίδια τρυπούλα κάνω μισό ποδαράκι που βγαίνω με αυτόν τον τρόπο δύο φορές, στον ίδιο πόντο μισό ποδαράκι σαν βουβό που βγαίνω μία και έξω. Πιάνοντας το στα χέρια σας θα δείτε ότι από κάτω σειρά έχει δημιουργήσει κάτι σαν τρυπούλες. Σε αυτές τις τρυπούλες λοιπόν πάμε και μπαίνουμε. Δεν μετράμε τίποτα, δεν κοιτάμε πού είναι ο πόντος μας για να μπούμε, όπου είναι τρυπούλα μπαίνουμε μέσα. Φτάνουμε μέχρι το τέλος της σειράς και κάνουμε τον τελευταίο μας πόντο μισό ποδαράκι. Μια αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Μισό ποδαράκι αρχίζω και πάω στην επόμενη τρυπούλα και κάνω αυτό που σας έδειξα, τον πόντο που σας έδειξα. Το
Με αυτή την πλέξη λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω κάνοντας το μπροστινό μου κομμάτι. Θα πλέξω, φυσικά είναι επιλογή σας, αν θέλετε να κάνετε διαφορετική πλέξη μπροστά στο στέρνο. Αν θέλετε κάνετε αυτή, αν δεν θέλετε συνεχίζετε με την ίδια πλέξη. Ό,τι σας αρέσει εσάς επιλέξτε. Θα προχωρήσω μέχρι το σημείο που ξεκινάει η λαιμόκοψη. Πλέκω μέχρι τη λαιμόκοψη ένα ίσιο κομμάτι και εκεί, αφού ολοκληρώσω το μπροστινό κομμάτι, κάνοντας αυτό το σχεδιάκι το όμορφο, κάνοντας και το πίσω λοιπόν, το μόνο διαφορετικό που έκανα ήταν ότι αφού φτάνω στη λαιμόκοψη, στις δύο τελευταίες σειρές που χρειάζομαι για τον ώμο, για το κλείσιμο του ώμου, σταματάω και αφήνω ένα κενό και πλέκω δεξιά και αριστερά από λίγους πόντους, για να ενώσω τους ώμους, γιατί με αυτόν τον τρόπο μου κάνει λίγο άνοιγμα στο λαιμό, γιατί εγώ δεν μπορώ να είναι εντελώς ίσιο, πνίγομαι. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Οπότε οποιοδήποτε πατρόν και λέει πλέκουμε ένα ίσιο κομμάτι κλειστό, εγώ θα το κάνω με μια ελαφριά λαιμόκοψη. Άφησα λοιπόν λίγους πόντους από τη μία πλευρά, λίγο από την άλλη και στα δύο κομμάτια μου και ένωσα πάνω στον ώμο. Όπως θέλετε ενώνετε, είτε με βελόνα και το νήμα σας, είτε με το βελονάκι. Το επόμενο είναι να κάνω μία σειρά με άριχτα περιμετρική στη γύρω τη μασχάλη για να το στρώσω. Θα σας δείξω εν συντομία τι έκανα. Πήρα νέο νήμα, μπήκα στη μασχάλη από κάτω. Και κάνω άριχτα γύρω-γύρω, προσέχοντας ούτε να το κάνω πολύ φαρδί, ούτε να μου μαζέψει. Με οδηγεί μόνο του το περίγραμμα που θα πατήσω και που θα μπω για να μην τραβάει ή να μην είναι η πόντη πολύ κολλημένη και είναι πολύ. Μια περιμετρική σειρά λοιπόν με άριχτα. Φτάνοντας στο τελευταίο πόντο, από εκεί που ξεκίνησα, κλείνω με ένα βουβό και στερεώνω το νήμα μου. Πάντα τις άκρες τις στερεώνω με βελόνα εγώ για να είμαι σίγουρη ότι έχει περάσει όλο μέσα. Έχουμε κάνει μία μασχάλη που έχει μαζέψει ελαφρά. Και το τελευταίο μας βήμα είναι είτε να στρώσουμε τη λαιμόκοψη όπως στρώσαμε τις μασχάλες, είτε να κάνουμε ένα λαιμό όπως έχω κάνει εγώ. Θα μπω ακριβώς στη μία ένωση, όπου θέλετε, από όποια πλευρά θέλετε. Θα ενώσω νέο νήμα και θα συνεχίσω κάνοντας την πλέξη που έκανα στο μπροστινό κομμάτι μου, στο στέρνο. Δύο μισά ποδαράκια με τον τρόπο που σας έδειξα όμως πλεγμένα στον πρώτο πόντο. Βγαίνω από τη μία θηλιά, βγαίνω και από τις δύο. Το επόμενο μισό ποδαράκι βγαίνω μία και έξω και από τις δύο θηλιές με το ίδιο νήμα. Εδώ ξεκινώντας είναι οι δύο σειρές που έχω κάνει για να φτάσω επάνω στον ώμο. Εδώ λίγο με το μάτι κοιτάμε που θα πατήσουμε και μάλιστα επειδή εγώ θέλω να κάνω φαρδί λαιμό να μην με ενοχλεί, έκανα και λίγο παραπάνω πόντους εδώ για να έχω μια αύξηση στο λαιμό μου. Προσπαθώ να πλέξω μέσα την ουρά για να μην έχω να την ενώσω μετά, να τη στερεώσω μετά. Πάμε, μπήκα στον επόμενο πόντο και κάνω τα δύο μισά ποδαράκια μου. Και έχω φτάσει μπροστά στο λαιμό που η πόντη είναι καθαρή. Είναι ό,τι κάναμε μέχρι τώρα στο μπροστινό, όπου βλέπουμε κενό, τρύπα δηλαδή, μπαίνουμε και κάνουμε τα δύο αυτά περίεργα μισά ποταράκια.
Έφτασα στην άλλη πλευρά. Τελείωσε ο λαιμός, γιατί δεν βλέπω πια τις καθαρές τρύπες. Και εδώ είναι αυτό το κομμάτι πάλι που όσους πόντους έκανα από εδώ, θα κάνω και από την άλλη για να είναι ίδιο. 4 σετ έχω κάνει από αυτή την πλευρά, 4 θα κάνω και από εδώ. Περίπου σαν να μου βγαίνουν 2 σετ σε κάθε σειρά. Για να έχω και ένα μικρό φάρδος να δώσω. Και αφού έκανα τα 4 αυτά ποδαράκια, γυρνάω από την πίσω πλευρά. Πάλι σε αυτό το κόντρα που έχουμε θα κάνω σετάκια από μόνη μου, μέχρι να φτάσω στο κομμάτι που είναι κανονικά το τελείωμα της πλέξης μου, οπότε πατάω σε κάθε άριχτο. Ό,τι κάναμε όταν αλλάξαμε σχέδιο στο μπροστινό κομμάτι. Στο κενό που έχει δημιουργήσει η αλυσίδα στον αέρα, μπαίνω και κάνω αυτά τα 2 ποδαράκια. Περίεργα ποδαράκια. Φτάνω εκεί που ξεκίνησα, στο πρώτο σετ μου, και κλείνω με βουβό στον πρώτο πόντο από τους 2. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρνάω λίγο πίσω για να βρω το κενό αυτό, παίρνοντας νήμα και κάνω το ποδαράκι αυτό. Την πλέξη μας. Λίγο πίσω στρίβω και βάζω το βελονάκι μου για να καταφέρω να μπω στο κενό. Πάμε στο επόμενο κενό. Όπου λοιπόν βρίσκω τώρα την τρυπούλα, το κενό που έχω δημιουργήσει, μπαίνω και κάνω το σετάκι μου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μπορείτε να το κάνετε όσο θέλετε εσείς. Ή σταματάτε εδώ και είναι απλά ένα στρογγυλό λαιμουδάκι ή συνεχίζετε για όσο θέλετε. Εγώ το έκανα ελαφρύ ζιβάγκο, λίγο, ίσα που σηκώνεται και ανοίγει. Μπορείτε να το κάνετε μεγαλύτερο και να το διπλώσετε. Ό,τι θέλετε εσείς, όποιο ύψος θέλετε εσείς το σταματάτε. Έχω ολοκληρώσει τις σειρές που μου αρκούν, θα στερεώσω το νήμα μου, πάντα τις ουρές τις στερεώνω με βελόνα. Voilà. Αυτός είναι ο λαιμός, τόσο λίγο φτάνει σε μένα επάνω. Αν γυρίσει αρκετά ψηλά διπλώνει και είναι ένα πολύ ωραίο ζιβάκο. Για μένα όμως αυτό είναι αρκετό, φαρδί, ίσα που στέκεται όρθιο γύρω μου χωρίς να με ενοχλεί. Αυτό ήταν το γυλαικάκι φίλες μου σήμερα. Απλό, εύκολο, εύχομαι να σας άρεσε. Εάν ναι, πατήστε like στο βίντεο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου για άλλη μια φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά με ένα νέο βίντεο.